Πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η πορεία της πανδημίας με βάση και τα τελευταία στοιχεία με τη βοήθεια του επίκουρου καθηγητή παθολογίας Κωνσταντίνου Τσιούτη. Κύριε Τσιούτη, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Αυξημένος σήμερα ο αριθμός των κρούσματων. Μεγαλώνουν οι αλυσίδες, όπως είδαμε, σε Λεμεσό και Άχνα, ενώ έχουμε και αρκετές εισερχόμενες λοιμώξεις. Πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση? Όντως μας θορυβεί, γιατί βλέπουμε επέκταση των αλυσίδων που εντοπίστηκαν πριν περίπου 2 εβδομάδες και βλέπουμε και επέκτασή τους και σε άλλες επαρχίες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το πρόβλημα αφορά σε όλη τη χώρα και όχι μόνο σε συγκεκριμένες επαρχίες, απλά ίσως ξεκίνησε από κάποια επαρχία. Αυτό που θα πρέπει τώρα ουσιαστικά να εστιάσουμε είναι και πάλι την έμφαση στα διάφορα υγειονομικά πρωτόκολλα που υπάρχουν σε χώρους, σε ομάδες ποδοσφαίρου, σε σχολεία, δηλαδή εκεί όπου εντοπιστήκαν τα περιστατικά, και πάλι λίγο να θυμηθούμε και τα ατομικά μέτρα προστασίας που θα πρέπει να εφαρμόζουμε, μεταξύ των οποίων πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια και να το θυμόμαστε τους επόμενους μήνες, είναι ο βαθμός κοινωνικοποίησής μας. Δηλαδή να προσέχουμε λίγο. Περιορίζουμε τις επαφές. Ακριβώς, να περιορίσουμε τις επαφές μας και τις κοινωνικές επαφές. Τι γίνεται τώρα όμως με την Άχνα και γενικά την Ελεύθερη Αμόχωστο? Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα κρούσματα. Ο κοινοτάρχης της περιοχής μάλιστα εξέφρασε έντονη ανησυχία και δήλωσε πως κρούσματα απέκρυψαν επαφές τους. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που είδαμε να συμβαίνει δυστυχώς. Από τη μία βλέπουμε άτομα που έχουν συμπτώματα αρκετές μέρες και δεν λαμβάνουν ούτε ιατρική συμβουλή, ούτε ζητάνε να κάνουν την εξέταση και συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους ή να κυκλοφορούν. Και από την άλλη βλέπουμε αυτό που αναφέρατε, άτομα να μην, ενώ ξέρουν ότι ήρθαν σε επαφή, να μην πηγαίνουν να κάνουν την εξέταση. Απλά πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιπτώσεις και στο κάθε άτομο, αλλά και στο περιβάλλον αυτού του ατόμου και στη δημόσια υγεία κατά επέκταση, είναι πολύ πιο σοβαρές όταν αυτά τα άτομα δεν πηγαίνουν, δεν ζητάνε έλεγχο ή έστω μία ιατρική συμβουλή που θα τους παραπέμψει κατάλληλα. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο το ατομικό προσωρινό θέμα, αλλά τις επιπτώσεις, τις συνέπειες που θα έχει αυτό, κυρίως στον περίγυρό μας και κατά επέκταση στην κοινωνία. Ξεκάθαρο. Και κύριε Τσιούτη, μεγαλώνει η αλυσίδα και στη Λεμεσό, όπως είδαμε, ενώ υπάρχουν εστίες μόλυνσης σε διάφορους χώρους. Είχαμε κρούσματα, όπως είπατε και εσείς, σε σχολεία, κρούσμα και στην αστυνομία, κρούσματα στο ποδόσφαιρο. Επόμενο βήμα μετά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν είναι τα τοπικά lockdown. Υπάρχει τέτοιο σενάριο? Δυστυχώς ξεφεύγουμε λίγο όντως και γεωγραφικά, αλλά βλέπουμε πλέον καινούρια περιστατικά σε καινούριους χώρους. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε να μιλήσουμε για lockdown. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν θέλουμε να σκεφτούμε. Δυστυχώς βλέπουμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει και σε αρκετές χώρες άλλες και στην Ευρώπη. Βλέπουμε να ανακοινώνονται τοπικά lockdown. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν θέλουμε. Μπορούμε να το προλάβουμε, μπορούμε να το ελέγξουμε, αρκεί ο καθένας λίγο να σκεφτεί το ρόλο του σε αυτό. Καταφέραμε ήδη 2 φορές. Στις εξάσεις του Μαρτίου, Απριλίου και του Ιουλίου, Αυγούστου να το ελέγξουμε και αρκετά σύντομα, μέσα σε μερικές εβδομάδες. Οπότε ας κάνουμε υπομονή, ας προσπαθήσουμε με τα μέτρα που υπάρχουν τώρα, με τις συστάσεις που υπάρχουν τώρα, ούτως ώστε να μην φτάσουμε σε σημείο να σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να κλείσουν κάποιες περιοχές ή να τεθούν πιο σοβαρά μέτρα. Γίνονται οποιασδήποτε σκέψεις για το ποδόσφαιρο, καθώς είδαμε ο ιός να εξαπλώνεται από ομάδα σε ομάδα? Υπάρχει ανάγκη, θεωρείτε, για τροποποίηση των πρωτοκόλων ή ακόμη και διακοπή του πρωταθλήματος, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Είναι ένα πολύ καλό σημείο που θέσατε τώρα. Ουσιαστικά για την τροποποίηση των πρωτοκόλων. Όταν βλέπουμε τέτοια θέματα, τέτοια προβλήματα, θα πρέπει να ανατρέχουμε στα πρωτοκόλλα και να βλέπουμε μήπως θα πρέπει να βελτιωθούν με κάποιο τρόπο, να προσαρμοστούν λίγο καλύτερα. Τα πρωτόκολλα αλλάζουν από καιρό σε καιρό, ανάλογα και με αυτά που συμβαίνουν και με αυτά που βλέπουμε. Οπότε συμφωνώ ότι θα πρέπει αυτό το συγκεκριμένο πρωτόκολλο να το ξαναδούμε, κυρίως για να προστατεύσουμε τις αθλητικές διοργανώσεις, για να μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια. Οπότε σίγουρα είναι αυτό κάτι που θα πρέπει να δούμε, γιατί είδαμε σε πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες περιστατικά πλέον. Ναι. Και κλείνοντας, κύριε Τσιούτη, έρχεται και ο χειμώνας. Πώς θα μπορούν οι πολίτες να καταλάβουν εάν έχουν κορονοϊό και όχι μία απλή γρήπη, καθώς υπάρχουν κοινά συμπτώματα? Ωραία. Με αυτό που λέτε, ουσιαστικά θέλω να θίξω ότι μπαίνοντας στο χειμώνα θα πρέπει να μπούμε στην καλύτερη δυνατή επιδημιολογική κατάσταση. Και δεν είναι αυτή που έχουμε τώρα. Αυτή που έχουμε τώρα δεν είναι καλή επιδημιολογική κατάσταση. Οπότε θα δυσκολέψει τα πράγματα. Τις εβδομάδες,
Ακριβώς, να το ελέγξουμε όσο μπορούμε, γιατί θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Υπάρχουν τρόποι να ξεχωρίσουμε τη γρήπη από τον κορονοϊό. Λεπτοί τρόποι για έναν κλινικό γιατρό μπορεί κάπως να τα ξεχωρίσει, αλλά οι νέοι αλγόριθμοι που θα βγουν, οι νέοι αλγόριθμοι που θα εκπαιδευτούν, θα περιλαμβάνουν ουσιαστικά τα βήματα, τα συνιστόμενα βήματα για τη διαχείριση ενός περιστατικού για να ελεγχθεί είτε για κορονοϊό, είτε για γρήπη, είτε και για τα δύο. Άρα θεωρείτε πως μόλις παρουσιαστούν τα όποια συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνούμε με τον προσωπικό μας γιατρό? Αυτό ασυζητητεί. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Μόλις έχουμε συμπτώματα, περιοριζόμαστε στο σπίτι, αποφεύγουμε τις επαφές και επικοινωνούμε με γιατρό για να λάβουμε οδηγίες. Κύριε Τσιούτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.